Νέες εξελίξεις υπήρξαν στην υπόθεση κατασκευής του νέου σταθμού διοδίων στην παράκαμψη της Άσπρης Άμμου στην Καβάλα. Το γεγονός της διακοπής της συνέχειας των εργασιών στα διόδια ανακοίνωσαν σε έκτακτη συνέντευξη τύπου η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Ενώ το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Γραμμένος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Εγνατία Οδός είναι υποχρεωμένη να βγάζει άδεια περιβαλλοντικών όρων έξω από τα όρια του οδοστρώματος για κάθε σταθμό διοδίων που κατασκευάζει, ενώ ότι η νομοθεσία για το περιβάλλον σε όλες τις πολιτισμένες χώρες ισχύει για όλους, δεν μπορεί να είναι άλλη νομοθεσία για ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και άλλη για την Εγνατία Οδό και τους εργολάβους. Μια έκταση στην οποία προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση απαιτείται πρώτον η έγκριση άδειας παρέμβασης από τις δασικές υπηρεσίες και δεύτερον η αντίστοιχη περιβαλλοντική όρη που πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι οι εργασίες όλες θα σταματήσουν και θα ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να εγκριθεί αυτή η αδειοδότηση. Δεν ξέρω με τι ρυθμούς θα προχωρήσουν και θα εκδώσουν τις άδειες οι αρμόδιες αρχές. Παρ' όλα αυτά, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι αν προχωρήσουν σε εργασίες χωρίς να εκδοθεί από η απαιτούμενη άδεια, θα πρέπει λογικά όλοι οι εργαζόμενοι να πάνε και οι κατασκευαστές να πάνε στην αυτόφορη διαδικασία. Εκεί βεβαίως ο Δήμος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της έκτασης, πιστεύω ότι η οποία παραβιάζεται και καταπατείται, εκτός από τους άλλους λόγους τους οποίους ορθώς προέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, νομίζω ότι πρέπει να προβάλλει και τους λόγους οι οποίοι θα προστατεύουν την ιδιοκτησία του. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα ανέφερε ότι από πέρυσι τον Ιούλιο που μπήκε το θέμα των μετοπικών διοδίων, άσχετα αν υπήρξαν ή δεν υπήρχαν στην κοινή υπουργική απόφαση, ο Δήμος κινήθηκε δικαστικά και προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εκεί και έπειτα ακολούθησε η μήνυση του Δασαρχείου, ενώ τα νέα στοιχεία που προέκυψαν θα συμπεριληφθούν στο φάκελο της προσφυγής του Δήμου για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Και όταν λοιπόν μπήκε θέμα να γίνουν εκεί διόδια, πήγαμε δικαστικά και βάσει σχεδίου. Προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, άσχετα αν ακόμη δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τους ρυθμούς του. Παρ' όλα αυτά, περιμέναμε, αν τυχόν υπήρχε κάποια κίνηση εκ μέρους της Εγνατίας ή του ΤΑΙΠΕΔ για να προχωρήσει στην ανέγερση του σταθμού, για να καταφύγουμε και σε περαιτέρω δικαστικούς αγώνες. Και το κάναμε, το αποδείξαμε φέτος. Με συλλαλητήρια, με διαμαρτυρίες, με καινούργια δικαστική προσφυγή που προσπαθεί να σταματήσει το έργο στα πλαίσια αυτού που είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, να πριτανεύσει λογική. Το σημείο είναι ακατάλληλο. Από εκεί και έπειτα θα δούμε αν πρέπει να κάνουμε και δεύτερη μήνυση που να αφορά την, όχι πια την απαλωτριωμένη έκταση, αλλά την περιοχή πέρα. Την παρέμβαση πέρα από την απαλωτριωμένη έκταση, διότι όπως σας είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, η περιοχή είναι εστί καπού, είναι δημοτική, ανήκει στη δημοφέλεια. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Γιώργος Γραμμένος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η εξέλιξη μετά την μήνυση του Δασαρχείου θα βοηθήσει τον Δήμο ώστε να πετύχει αίτηση αναστολής και προσωρινή διαταγή. Το ΤΑΙΠΕΔ, η Εγνατία Οδός, οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι, οι οποίοι νόμιζαν ότι θα καταπατήσουν κάθε έννοια νομιμότητος και θα περάσουν την Εγνατία και τα διόδια επειδή έτσι θέλουν με τον Τζαμπουκά, δεν περνάει. Αυτό το είχαμε πει εξ αρχής, ότι εδώ στην Καβάλα θα τηρηθεί η νομιμότητα στο ακέραιο. Επίσης, επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπύριτζη κατέθεσε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος σχετικά με το νέο σταθμό διοδίων επί της Εγνατίας Οδού στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Τρεις φορές επαναλαμβάνω. Την ΚΙΑ του 2014, η οποία προβλέπει την εγκατάσταση διοδίων στην περιοχή μας χωρίς πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τρεις φορές ο αντιμνημονιακός μαχητής Σπύρτζης έχει τροποποιήσει την ΚΙΑ έτσι ώστε να αντιφέρει στα μέτρα των απαιτήσεων του Μνημονίου πρώτων, του ΤΑΙΠΕΔ δεύτερων και της Εγνατίας τρίτων που κάνει λόγο για εγκατάσταση όχι αναλογικών, αλλά με τοπικών διοδίων.